που είσαι σε ένα channel, δεν πάει πολύ καιρός που έχετε αγοράσει Android phone και όταν είδατε το Windows 7 τρελαθήκατε και δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Τώρα υπάρχει λύση λοιπόν, άμα έχετε Android κινητό, να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Android Market. Δεν υπάρχει από το ίντερνετ, παιδιά, οπότε και... Όχι, δεν υπάρχει, υπάρχει. Απλά δεν χρειάζεται να μπείτε στο ίντερνετ για να φοβηθείτε μήπως υπάρχει ιός. Λοιπόν, με αυτή την εφαρμογή που λέγεται Windows Phone Android Lite, έχετε κανονική εμφάνιση Windows Phone 7. Άμα καταφέρει να μας ανοίξει, άνοιξε. Κανονική εμφάνιση με τα δύο τα εικονίδια σε κάθε σειρά. Μενού, πάτε με το βελάκι. Ωραίο, πολύ smooth είναι. Και κανονικά για να προσθέσετε εικονίδια στην αρχική σας οθόνη, στην αρχική οθόνη από την εφαρμογή, πατάτε pin to start και είναι έτοιμο. Να πω ότι καταρχήν να δω άμα γίνεται να βάλουμε και το τηλέφωνο, να μιλάμε, να παίρνουμε τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής. Τηλέφωνο. Οπα. Καταρχήν να πω ότι δεν θα το βρείτε μέσα στο μενού, ενώ στο κινητό, άμα θα κατεβάσετε την εφαρμογή, δεν θα το βρείτε μέσα στο μενού την εφαρμογή αυτή. Θα την βρείτε μόνο σαν αρχική οθόνη, αλλά πρέπει να έχετε κατεβάσει το Panda Home το νούμερο 2, την πιο αναβαθμισμένη έκδοση δηλαδή. Δεν θα τη βρείτε λοιπόν στο μενού, θα το βρείτε σαν αρχική οθόνη, πατώντας δηλαδή το πλήκτρο Home. Εγώ έχω κατεβάσει πολλές αρχικές οθόνες. Έχω κατεβάσει το 91 Panda Home, αυτό που σας είπα, και σκέτο Panda Home λέγεται. Panda Home 2, το Sense που το είχε το κινητό από μόνο του. Launcher είναι μια εφαρμογή η οποία μας το... μια αρχική οθόνη η οποία είναι έτσι κατεβασμένη, σαν εφαρμογή δηλαδή, αλλά έχει την εμφάνιση του 2.3 του Android, δεν μπορούσε να μου ανοίξει. Το Launcher Pro η οποία είναι μια εμφάνιση για την οποία έχουν όλα τα κινητά Android, όχι εκτός των HTC τα οποία φοράνε το Sense. Αυτή είναι το Logbot, είναι μια εφαρμογή για κλειδώματα, έχει από το H10 το κλείδωμα, έχει το iPhone κλπ. Έχει πολλά δηλαδή, πολύ ωραίο. Την αρχική οθόνη του Android, την κανονική, και το Windows Phone Android Lite. Οπότε έτσι θα το βρείτε. Λοιπόν, το τηλέφωνο το ανοίγει σαν εφαρμογή όπως υπάρχει μέσα στο μενού από το Sense. Και είναι, παιδιά, ένα... κάνετε το Android σας Windows Phone 7 χωρίς κανένας μα κανένας να το καταλάβει πραγματικά. Κανονικά λοιπόν, για να προσθέσετε στην αρχική οθόνη, θα επιλέξω την μουσική, μιας και είμαι λάτρης της μουσικής. Pin to start. Μουσική. Ή Unpin application, άμα θέλουμε να το βγάλουμε. Πατάμε και έχει εξαφανιστεί. Θα την ξαναβάλω. Έψαξα. Α, υπάρχει και στο μενού. Ανοίγει και σαν εφαρμογή, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Ειδικά άμα είναι ανοιχτή, ανοίγει πολύ γρήγορα. Και καθόλου κόλλημα. Απίθανο scroll.
Όπως και η Launcher Pro που κατέβασα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, πάρα πολύ ωραία με την εμφάνιση. Έχω βάλει και ένα ωραίο wallpaper εδώ πέρα. Κοιτάξτε πως πάει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω το κινητό μου καινούριο. Κοιτάξτε πως έρχονται τα εικονίδια και πως φεύγουν. Σαν να κάνει zoom out όταν ανοίγει το μενού και όταν κλείνει σαν να κάνει zoom in. Πάρα πολύ ωραίο. Τηλεφωνάκι. Επαφές. Μήνυμα. Μηνύματα και ιστός. Λοιπόν, τώρα η εφαρμογή που... η εφαρμογή που κάνουμε το βίντεο είναι αυτή, τα Windows Phone, τα οποία με εξέπληξαν, παιδιά, πραγματικά. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι το κινητό σας είναι Android. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κλασικό Windows Phone κινητό. Το μόνο κατά που έχει σαν εφαρμογή είναι ότι, εντάξει, δεν φταίει η εφαρμογή βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι ότι, ας πούμε, το ημερολόγιο, ας πούμε, δεν το έχει σε εμφάνιση Windows Phone 7. Αλλά το μενού, από το όταν θα πατήσουμε το πλήκτρο μενού και πατήσουμε Settings, που τα Settings είναι από την, από την εφαρμογή... από την εφαρμογή τα συγκεκριμένα settings, είναι για τους λογαριασμούς, για το connection και για το DIM, για τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε το χρώμα για τα εικονίδια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά, παιδιά, που είσαι ένα channel. Ωραίο γίνει και αυτό, και έτσι. Ωραίο. Α, και... και κανονικά, όπως και στα Windows Phone, όταν έχετε μήνυμα, ας πούμε. Εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου ήρθε μήνυμα. Απλά μου λέει ότι τα settings έχουν αλλάξει. Ωραίο, θα... Orange. Εικονίδια, παιδιά, τι να πω, είναι... Εντάξει, δεν το έχω συνηθίσει. Σας είπα, προλίγου κατάβασα την εφαρμογή. Εδώ και λίγες μέρες υπάρχει... μια αναστάτωση με τα Windows Phone 7, λόγω του ότι έχουν πάθει όλη η πλάκα και με το δίκαιο τους. Και εγώ που τα δοκίμασα στα Multirama που πήγα, το HD7, είπα τι είναι αυτό, ας πούμε, πραγματικά ωραίο κινητό, γρήγορο, ωραίο. Και υπάρχει το... υπάρχει στεναχώρια για όλους εσάς που αγοράσατε πρόσφατα Android Phone, για όλους εσάς που είχατε νωρίτερα, είχατε αγοράσει ένα Windows Mobile κινητό με τα X5 ή με τα X1. Εγώ, ας πούμε, που είχα το Omnia με τα X1 και είχα απογοητευτεί τελείως. Όταν βγήκανε τα Windows Phone 7, ήμουν ακάθετος ότι δεν θα το πάρω. Με την αναβάθμιση του πατέρα μου, ας πούμε, λέγαμε να πάρουμε το iPhone 4. Αλλά όταν δοκίμασα τα Windows Phone, πραγματικά έπαθα πλάκα. Οπότε στεναχωρέθηκα λίγο που δεν έχω κι εγώ ένα Windows Phone. Αλλά όταν είδα την ώρα που έψαχνα για το 2.3, την εμφάνιση του 2.3, είδα αυτή την εφαρμογή, η οποία έχει μόνο τα Windows Phone. Έπαθα πλάκα, την κατέβασα.
Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Light πίσω. Save settings. Είναι απίθανο. Δεν μου αρέσει όμως, το βάλω στο dark. Πράσινα εικονίδια. Save. Ωραία, άμα είσαι βάζελος. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα χρώματα. Το background μπορεί να είναι ή μαύρο ή άσπρο. Υπάρχει σε mauve. Αυτό τι είναι. Σε CL. Σε καφέ, σε ροζ, σε πορτοκαλί, σε μπλε, σε κόκκινο και σε πράσινο. Ωραία, εμένα μου αρέσει το shell. Θα το κρατήσω. Οπα. Και τώρα... Γιατί το έπαθα αυτό. Οκ, τα μπερδεύω λίγο, σας είπα πριν λίγο το κατέβασα. Ωραία, push και σε ένα channel. Πραγματική εμφάνιση Windows Phone 7. Κανένας δεν υπάρχει περίπτωση να σας καταλάβει. Οκ. Αυτά που είσαι σε ένα channel, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye.